θα προηγηθεί ένας σεισμός μεγάλος στην ελληνική επικράτεια. Mm. Αυτός θα προκαλέσει μετακίνηση πληθυσμού. Την ίδια εποχή, ακριβώς μετά δηλαδή, κοντά σε αυτόν το γεγονός... Που είναι κυριολεκτικός σεισμός. Ναι, ναι, σεισμός όταν λέμε εννοούμε γεωφυσικός σεισμός. Και θα είναι μεγάλου μεγέθους, ήδη γίνονται πολλοί στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους και της Ελλάδος, μικροί σεισμοί. Mm-hmm. Και έχω μια ελπίδα, ότι είναι οι προσευχές της Παναγίας, να μην είναι τελικά ο μεγάλος σεισμός, αλλά αυτός ο μεγάλος να κατανεμηθεί σε πολλούς μικρούς. Mm. Διότι εργάζεται έτσι και η πρόνοια του Θεού και ιδιαίτερως η προσευχή των Αγίων και των σούτων μάλλον της Παναγίας μας. Φτάνει εμείς να ενεργοποιούμε αυτήν την προσευχή των Αγίων. Mm. Ξέρετε τι είπε η Παναγία σε έναν άνθρωπο του Θεού που ζει? Προσεύχομαι να μην γίνει, λέει, αυτός ο σεισμός για την Ελλάδα μας. Αλλά μου είπε ο Υιός μου και Κύριός μου, Μητέρα, ούτε εγώ θέλω να πονέσουν οι άνθρωποι. Και έρχεσαι εσύ προς εμένα και με παρακαλείς. Αλλά τα χέρια σου είναι άδεια, Μητέρα. Δεν έχουν μέσα προσευχές των πιστών. Αυτοί πλέον δεν προσεύχονται. Και μερικοί που προσεύχονται, οι προσευχές τους είναι ψυχρές. Δηλαδή αυτόν είναι πολύ τραγικό. Δηλαδή, αν κάνουμε αυτήν την εκπομπή, είναι για να ενεργοποιήσουμε και να θερμάνουμε την παγωμένη προσευχή μας ημών των χριστιανών. Δεν μιλώ εγώ για αυτούς οι οποίοι αφισβητούν τα σημεία και τις προφητείες. Ναι. Συνήθως προσευχόμαστε για να παρακαλέσουμε για κάτι, ενώ θα έπρεπε να ήταν γεμάτη ανάταση και μεταστροφή και μετάνοια. Και όταν βλέπουμε τα σημεία, ναι. Όταν βλέπουμε ότι έχουν πληθυνθεί οι εκρήξεις ηφαιστείων, ότι έχουν πληθυνθεί οι πολλοί σεισμοί σε όλη την οικουμένη. Και οι αιστείες καταποντισμού, οι αιστείες πολέμου, οι απειλές πολέμων. Ναι. Οι πείνες, οι μεταναστεύσεις. Κοινωνική ανισότητα. Λοιπόν, δηλαδή βλέπουμε η έκρηξη της διαφθοράς και της διαστροφής, η νομιμοποίησή της. Όλα αυτά πού πάνε. Λοιπόν. Προχωρήστε. Είπατε ότι. Άρα, αντιλαμβάνεστε ένα σημείο το οποίο αναμένουμε και ο Θεός να το σμικρύνει, ευχόμαστε, είναι ο σεισμός. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μιλούμε για το χώρο μας. Ανάλογοι θα γίνουν και σε άλλες περιοχές. Στην Αμερική δεν λένε ότι θα γίνει κάτι πολύ 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 μεγαλύτερο και από σεισμών. Γιατί φοβάσαι και να το πεις αυτό που είπα για την Αμερική. Οι πόλεμοι που περιγράψαμε, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι πείνες δηλαδή, οι καταποντισμοί, οι γεωλογικοί και άλλα γεγονότα, τι είναι? Είναι για μια συγκεκριμένη εποχή ανθρώπων η δική τους αφορμή να εισέλθουν στην αιώνια ζωή. Να συνέλθουμε δηλαδή. Έτσι. Πρώτα να μετανοήσουμε, να συνέλθουμε, να έρθουμε σε επίγνωση και μετά σε μετάνοια και να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριός μας και ποιος είναι ο Θεός μας και ποια είναι η πραγματική ζωή. Θέλω να πω γιατί επιτρέπει αυτός ο Θεός που αναστήνεται από εκ νεκρών, νικά τον θάνατο, θανάτο θάνατον πατήσας, και μας προσφέρει άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων και το σώμα του και το αίμα του σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αυτά είναι το Πάσχα. Για να αναστηθούμε κι εμείς. Λοιπόν, γιατί τα επιτρέπει όλα αυτά? Τα επιτρέπει για συγκεκριμένους λόγους και θα τα πω. Επειδή κλείνουμε, έτσι αν θέλετε. Ναι, θα τα πω αδρομερός και με φρικτή πραγματικότητα. Όπως την αποκάλυψαν σε συγχρόνους Αγίους ανθρώπους οι Άγιοι του Θεού και η ίδια η Παναγία μας. Η πρώτη μεγάλη αιτία που θα συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα είναι οι αμετανόητες εκτρώσεις που γίνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Το δεύτερο είναι η εκτεταμένη βλασφημία του ονόματος του Θεού, οι μαγείες και οι σατανισμοί. Γίνονται και αυτά. Γίνονται. Και όχι μόνο στο μικρό μας νησί, σε άλλες περιοχές του πλανήτη που η Ορθοδοξία δεν έχει αυτή τη δύναμη των πολλών λειτουργιών, αυτά είναι εκτεταμένα και παρατεταμένα και δομημένα αιώνες τώρα μέσα στην κουλτούρα τους. Και το τελευταίο και ίσως είναι το πιο βαρύ και μας αφορά όλους, είναι τα πολλά σαρκικά αμαρτήματα τα οποία γίνονται
με μη φυσικών τρόπων, τόσο εκτός γάμου όσο και εντός γάμου. Αυτόν εγώ καιρό καλογερικής δεν το κατάλαβα και ρώτησα έναν εκ των ανθρώπων του Θεού και μου είπε το εξής, πολύ σπουδαίο. Γιατί ο Θεός δεσπότη μου έγινε άνθρωπος? Γιατί δεν είχε, μου λέει, σώμα. Και δανείστηκε σώμα από την Παναγία. Και αυτόν το σώμα, το δικό μας, το έκαμε θεατρόπινο σώμα. Το ανέστησε, ενίκησε το θάνατον του, την αμαρτία του, τον πειρασμό του και το ανέβασε στους ουρανούς και το εκάθισε εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Και μας το προσφέρει σε κάθε θεία λειτουργία. Εισάφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο. Τι κάνουμε εμείς αυτόν το σώμα, λέει. Το σκοτώνουμε με τις εκτρώσεις, με τα παραφύση, με τα λεγόμενα δικαιώματα μας τα σύγχρονα, το ατιμάζουμε και πραγματοποιείται αυτό που λέει το ψαλτήρης. Άνθρωπος εν τιμή ον ουσινίκεν, παρασυνευλήθην της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος, λέει, ο οποίος ήταν φτιαγμένος, είναι φτιαγμένος για τιμή, να τον τιμήσει ο Θεός, δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα. Και αναμίχθηκε, λέει, με τα ζώα και ομοίασε με τα ζώα και έχασε την τιμή του.